Έχετε παρατηρήσει ότι με την πάροδο των χρόνων μειώνεται η ευληγησία και η ελαστικότητα των μυών του σώματός σας? Αυτό κυρίως οφείλεται στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και στην καθιστική ζωή. Η έλλειψη ευληγησίας έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλο το σώμα, όπως στη σπονδυλική στήλη και στη στάση του σώματος, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο τραυματισμού. Μάλιστα, ορισμένες παθήσεις των μυών συνδέονται άμεσα με το πόσο ευλίγιστοι είναι οι μύες. Η ευληγησία είναι το κλειδί για την νεότητα. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, επειδή σε αυτό υπάρχει μεγάλη αλήθεια, την οποία θα μάθετε παρακάτω. Αν η ευληγησία σας αυτή τη χρονική περίοδο δεν είναι σε καλό επίπεδο, δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι αν έχετε τη θέληση, μπορείτε να επαναφέρετε την ευληγησία του σώματός σας με τη βοήθεια των διατάσεων. Το μόνο που χρειάζεται είναι επιμονή και υπομονή. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους λόγους να κάνετε διατάσεις καθημερινά. Πραγματικά, τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Αυτά που θα μάθετε θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την υγεία σας σε καλή κατάσταση. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Πριν δούμε τα ωφέλη που προσφέρουν οι διατάσεις, θα ήθελα να κάνετε ένα απλό τεστ για να διαπιστώσετε πόση ευληγησία έχετε. Για να κάνετε το τεστ θα πρέπει να σηκωθείτε όρθιοι. Μπορείτε να κάνετε το τεστ αμέσως τώρα. Σηκωθείτε, σκύψτε μπροστά και προσπαθήστε να ακουμπήσετε τις παλάμες σας στο πάτωμα. Μην ξεχνάτε ότι τα πόδια και η πλάτη πρέπει να είναι ίσια. Λυγίστε το σώμα μόνο στην περιοχή της λεκάνης. Η διάγνωση είναι έτοιμη. Γράψτε στα σχόλια τα αποτελέσματα. Αν μπορείτε εύκολα να ακουμπήσετε τις παλάμες σας στο πάτωμα, κρατώντας την πλάτη και τα πόδια σας ίσια, τότε συγχαρητήρια. Οι μύες σας είναι αρκετά χαλαροί και ταυτόχρονα ευλίγιστοι, ενώ το σώμα σας είναι σε αρκετά καλή φόρμα. Μπράβο σας, συνεχίστε έτσι. Εάν δεν μπορείτε καθόλου να ακουμπήσετε τα πέλματα, ακόμα και με λυγισμένα τα γόνατα, αυτό σημαίνει ότι η ευλυγησία του σώματός σας χρειάζεται λίγη δουλίτσα. Αλλά μην ανησυχείτε, τα πάντα είναι αναστρέψιμα, αρκεί να έχετε μεγάλη θέληση. Τα καλά νέα είναι ότι την ευλυγησία μπορούμε να την αποκαταστήσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Γι' αυτό μην χάνετε τη διάθεσή σας. Αν πάρετε την κατάσταση στα σοβαρά, μπορείτε πολύ εύκολα να αλλάξετε την τωρινή κατάσταση. Και τώρα στο θέμα μας. Οι ειδικοί φυσικοί αγωγείς ισχυρίζονται ότι γενικά οι ασκήσεις διατάσεων ή αλλιώς stretching είναι πολύ σημαντικό μέρος μιας προπόνησης, το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να παραλείπουν. Οι σωστές διατάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πώς οι μύες ανταποκρίνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οι διατάσεις θερμαίνουν τους μύες και οι ζεστοί μύες είναι πιο εύκαμπτοι. Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να τις κάνουμε στην αρχή και στο τέλος της προπόνησης. Υπάρχουν δύο μορφές διατάσεων, οι δυναμικές και οι στατικές. Οι δυναμικές διατάσεις είναι οι κινήσεις που τεντώνουν τους μύες, αλλά το τέντωμα δεν κρατιέται στην τελική θέση, σε αντίθεση με τις στατικές διατάσεις. Οι στατικές διατάσεις είναι όταν διατείνουμε μία μυϊκή ομάδα σε μία άνετη θέση για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως μεταξύ 10 και 20 δευτερολέπτων. Παρακάτω θα μιλήσουμε για τις στατικές διατάσεις. Πάμε τώρα να δούμε τα ωφέλη που θα αποκομίσετε αν ξεκινήσετε να εκτελείτε καθημερινά τις διατάσεις. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε αν ξεκινήσετε να κάνετε κάθε μέρα διατάσεις είναι η χαλάρωση του σώματος και η απαλλαγή από το στρες. Είναι γεγονός ότι το στρες επιδρά αρνητικά όχι μόνο στην ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση, αλλά και στους μυς του σώματός μας. Όταν βιώνετε χρόνιο στρες, η ένταση που δημιουργείται συσσωρεύεται στους μυς, με αποτέλεσμα να τους κάνει πιο σκληρούς. Αυτό θα το διαπιστώσετε αν κάνετε ένα απλό μασάζ με τα χέρια σας, παράδειγμα στην περιοχή αυχένα και πλάτης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι μυς τείνουν να σφίγγουν, ως αντίδραση στο σωματικό και συναισθηματικό άγχος. Είναι διαπιστωμένο ότι την ώρα που διατείνουμε μία μυϊκή ομάδα, ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για την ηρεμία και τη χαλάρωση. Επίσης, μετά την εκτέλεση μερικών διατάσεων, θα παρατηρήσετε θετική αλλαγή της διάθεσής σας. Αυτό οφείλεται στην έκρηξη ορμονών της χαράς. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να κάνετε τις διατάσεις, επειδή η ψυχολογία είναι σημαντικός παράγοντας μιας καλής υγείας. Συμφωνείτε? Το επόμενο πλεονέκτημα των διατάσεων είναι η βελτίωση της ευληγησίας του σώματός σας και η αύξηση της ευελιξίας σας. Αυτά τα δύο είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική υγεία σας. Η ευελιξία του σώματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα.
Και ο λόγος, επειδή σας επιτρέπει να εκτελείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες με μεγάλη ευκολία. Επίσης, ένα ευλίγιστο σώμα βοηθάει στην καθυστέρηση της μειωμένης κινητικότητας που είναι αποτέλεσμα της γύρανσης. Οι απλές ασκήσεις stretching θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ευλυγησία και την ευελιξία σας σε μεγαλύτερο βαθμό. Η υγεία και η ευεξία είναι το κλειδί μιας ευτυχισμένης ζωής. Είναι κάτι που μπορείτε να αποκτήσετε αν κάνετε κάθε μέρα διατάσεις. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως πολλοί άνθρωποι μετά το πρωινό ξύπνημα κάνουν πρόγραμμα ασκήσεων με διατάσεις. Οι διατάσεις αποτελούν ένα ωραίο τρόπο να ξεκινήσει κάποιος τη μέρα του. Από την άλλη, η εκτέλεση των διατάσεων τις βραδινές ώρες βοηθά να αδειάσει το μυαλό από τις χιλιάδες σκέψεις και να ηρεμήσει. Να θυμάστε ότι οι διατάσεις συμβάλλουν στην καλή κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα. Αυτό με τη σειρά του θα σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα και να ενισχύσετε την αυτοσυγκέντρωσή σας. Μία από τις κυριότερες αιτίες κακής τάσης του σώματος είναι οι μυϊκές ανισορροπίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα αγύμναστων μυών της πλάτης. Από μελέτη έχει διαπιστωθεί ότι ο συνδυασμός ασκήσεων ενδυνάμωσης και διατάσεων σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες μπορεί να μειώσει τον μυϊκό πόνο και να προσφέρει τη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος. Αυτά με τη σειρά τους έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της τάσης του σώματος. Σχετικά με τη στάση του σώματος, σας προτείνω να δείτε άλλο ένα σημαντικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Στο βίντεο θα βρείτε αποτελεσματικές ασκήσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να δυναμώσετε τους μυς της σπονδυλικής σας στήλης και να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή. Η μεγάλη ένταση των μυών της πλάτης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του εύρος κίνησης. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμού των μυών της πλάτης. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι η συστηματική εκτέλεση των διατάσεων ξεμπλοκάρει τους σφιχτούς μυς και μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός υπάρχοντος τραυματισμού της πλάτης. Οι ασκήσεις stretching βοηθούν στην πρόληψη μελλοντικών πόνων στην πλάτη, καθώς ενισχύουν τους μυς της πλάτης και μειώνουν τον κίνδυνο μυϊκής καταπώνησης. Άλλο ένα πλεονέκτημα των διατάσεων είναι ότι βοηθούν στην πρόληψη τραυματισμών. Με την αύξηση της ελαστικότητας ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος τραυματισμού των μυών. Γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμαστε υγιείς και να ασκούμαστε με περισσότερη ασφάλεια. Όπως είπαμε και παραπάνω, οι διατάσεις βοηθούν τους μυς να χαλαρώσουν, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζουν και από τους μυϊκούς πόνους. Θα ήθελα φίλοι μου να γράψετε στα σχόλια αν κάνατε το τεστ που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μήπως μετά από όλα αυτά που ακούσατε σκέφτεστε να ξεκινήσετε να κάνετε διατάσεις καθημερινά? Αυτό πραγματικά θα ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας. Να θυμάστε ότι η υγεία μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς τους ίδιους και αυτό θα ήταν παράλογο να το αγνοούμε. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς!